Η Φοιτητική Σύλλογη Γεωπονίας, Νομικής, Πολιτικών Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Δασολογίας, Πληροφορικής, Ιστορικού Αρχαιολογικού, Γαλλικού, Φιλολογικού, Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής, Ιατρικής, ΤΕΦΑ, Αγγλικού και του ΣΟΦΕΘ, προχωρούμε σήμερα στα πλαίσια της Πανελλαδικής Μέρας Εργαζόμενου στα Πανεπιστήμια σε αποκλεισμό της Πριτανίας. Συνεχίζουμε δυναμικά με πλούσια δραστηριότητα μπροστά στις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την τοποθέτηση αστυνομικών δυνάμεων στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Προχωρούμε σήμερα σε εκδήλωση των φοιτητικών συλλόγων από κοινού με τους εργαζόμενους του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, του ΠΑΜΑΚ και του ΔΙΠΑΕ για τις εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση στις 12 η ώρα μπροστά από τη βιβλιοθήκη του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Στις 14 με 15 του μηνός, οι φοιτητικοί σύλλογοι κλιμακώνουμε τη δράση μας με διήμερο αποκλεισμό του ΑΠΗ ΘΙΤΑ. Ανοίγουμε το Πανεπιστήμιο στο λαό, στα εργατικά σωματεία και την νεολαία, αποκλείοντάς το από τις δυνάμεις καταστολής, από τα αντιδραστικά σχέδια της κυβέρνησης. Το μήνυμα που στέλνετε είναι ηχηρό. Η καταστολή δεν θα περάσει. Στα όνειρα των φοιτητών και του λαού δεν χωράει η βία και η καταστολή. Ο αγώνας για ανοιχτές σχολές και μη εφαρμογή του νόμου έως και την τελική του ανατροπή συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Ο αγώνας των φοιτητών είναι δίκαιος και θα νικήσει. Η καταστολή δεν θα περάσει.